Καλησπέρα σας, τι φτιάνετε, καλά μου είστε? Καλά είμαι και εγώ, μια χαρούλα. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, χωρίς χαρτιά δεν πάμε πουθενά, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ να σας πούμε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε. Για να πάρουμε τέλος πάντων αυτό το σχουρουχάρτ, βεβαίως μετακίνησης, υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι να τυπώσουμε τη βεβαίωση από τον υπολογιστή μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι να στείλουμε μήνυμα στο 13033. Και ο τρίτος και ο πιο απλός τρόπος είναι να γράψουμε μόνοι μας μια βεβαίωση. Τον πρώτο τρόπο θα σας τον εξηγήσει αμέσως ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βαγγελάκης Μορταδέλας. Ορίστε, Υπουργέ, με έχετε το λόγο. Λοιπόν, φιλαράκια μου, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μπούμε μέσα στο site της Μητσοτάκη. Μπαίνουμε λοιπόν στο Google, στον υπολογιστή μας, και εκεί στην μπάρα αναζήτησης γράφουμε το εξής: το www.forma.gov.gr και πατάμε Enter. Βλέπουμε τώρα ότι τα πάνω απάν γράφει έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης. Κάνουμε κλικ εκεί απάν και μας πάει μέσα στο site Μητσοτάκη πάλι. Κατεβαίνουμε κάτι στον πάτο. Εκεί πλέει συμπλήρωση εντύπου. Και βλέπουμε ότι από κάτω έχει δύο βεβαιώσεις. Η πρώτη είναι σε μορφή PDF και η άλλη είναι σε μορφή DOC. Τώρα για να μην τα μπλέχετε, εσείς επιλέξτε καλύτερα τη δεύτερη. Κάνουμε λοιπόν κλικ στη δεύτερη και βλέπουμε τώρα στην οθόνη κάτω αριστερά ότι το έντυπο κατέβηκε. Κάνουμε δεξί κλικ τώρα εκεί απάνω που κατέβηκε και πάμε εμφάνιση φακέλου για να βρούμε τη βεβαίωση. Να την βεβαίωση, ναι, βλέπετε. Αυτή εδώ είναι. Κάνουμε διπλό κλικ τώρα πάνω της και μας ανοίγει, βλέπουμε μπροστά στην οθόνη μας. Τυπώστε την αρκετές φορές να την έχετε, για να μην μπαίνετε κάθε φορά μέσα και να τυπώνετε. Η απαραίτητη προϋπόθεση έτσι να έχετε χτυπωτή. Καλά, δεν είμαι στη Γιμπίτ. Είσαι τώρα τι πετάχτηκε στα μπουρδί. Θα με αφήσει να τα πω. Μάλιστα, Υπουργέ μου, ό,τι πείτε. Ας συνέχαμε, ρε. Ορίστε τώρα. Είδες την φτιάνεις. Α. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει περίπτωση όταν κατεβάσετε την αίτηση και πάτε μετά να την ανοίξετε για να ανιδείτε στον υπολογιστή, να μην ανοίγει. Να σας λέει ο υπολογιστής ότι δεν βρέθηκε πρόγραμμα για να ανοίξει αυτό το αρχείο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι στον υπολογιστή σας δεν είναι εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να διαβάσει έγγραφα. Αλλά επειδή είμαι μεγάλος hacker, θα σας πω τι θα κάνετε αμέσως. Μπαίνετε λοιπόν πάλι μέσα στο Google και γράφετε OpenOffice Download, όπως το γράφω κι εγώ ακριβώς, και πατάτε Enter. Τώρα πάτε απ' κάτω στο δεύτερο, εκεί πλέει Official Download Apache OpenOffice. Μη φοβάστε, δεν θα βγουν Ινδιάνοι. Τώρα πατάμε αυτό εδώ, που δείχνει εδώ το χεράκι, Play Download Full Installation. Εδώ τώρα με τα πράσινα τα γράμματα μας λέει Your download will start shortly. Σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας σε λίγο θα αρχίσει να κατεβαίνει στον υπολογιστή. Κάτω τώρα αριστερά στην οθόνη στον υπολογιστή μας έχει βγάλει μια προειδοποίηση και μας λέει ότι μπορεί αυτό το πρόγραμμα να χαλάσει τον υπολογιστή μας. Μην δίνετε σημασία, είναι όλα ψέματα. Εσείς πατήστε διατήρηση. Και το προγραμματάκι μας αρχίζει και κατεβαίνει στον υπολογιστή μας. Λίγα λεπτά μόνο υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί το κατέβασμα. Αφού βλέπουμε τώρα κάτι εκεί αριστερά ότι κατέβηκε, κάνουμε δεξί κλικ, πατάμε πάλι εμφάνιση φακέλου και το βλέπετε. Αυτό είναι το προγραμματάκι εδώ πέρα. Κάνουμε διπλό κλικ τώρα απάν για να τρέξει το πρόγραμμα και να γίνει εγκατάσταση στον υπολογιστή μας. Μη φοβάστε, η εγκατάσταση δεν είναι δύσκολη. Θα σας τα λέει ο υπολογιστής τι να κάνετε. 2-3 βηματάκια είναι και θα τελειώσετε. Θα δείτε ότι αυτό το προγραμματάκι θα σας φανεί πολύ χρήσιμο. Θα μπορεί να ανοίγετε πολλά χαρτιά στον υπολογιστή σας.
Άμα δυσκολευτείτε, μην τρελαθείτε. Γράψτε, να σας βοηθήσω εγώ. Τα υπόλοιπα τα γεροντίστικα θα σας τα πει η μάνα μου. Γριά να πεις μυθαύριο, γυναίκας. Δεν τρέπεις λίγο, μα ρε. Μας ακούει ο κόσμος. Γριά, τμάνας. Καλά, δεν είσαι και πεπινάκι. Τι να σου πω, παιδί μου, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω. Κάνε επειδή να δεις καλός, λέει μετά. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, όπως σας είπα, είναι να στείλετε μήνυμα στο 13033. Και μην πείτε τώρα τα σούλα πώς θα στείλω με το μήνυμα. Εδώ μέσα βλέπω τα Facebook και τα Instagram αέρα στα πατιούλη. Εδώ στη βιβαίως βλέπτε στην οθόνη σας, σας έχω φτιάξει από ένα παράδειγμα. Έτσι ακριβώς θα στείλετε το μήνυμα αναλόγως την πυρίστας. Μόλις του στείλετε το μήνυμα, θα σας έρθει μια αυτοματοποιημένη απάντηση αμέσως. Θα γράφω ακριβώς ό,τι έγραψατε εσείς, απλά μπροστά θα έχει τη λέξη μετακίνηση. Είστε έτοιμοι να ξυπουρτίστε. Και επειδή τώρα υπάρχουν και γαμπόσινοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με τεχνολογία, γιατί τα πας εσύ, εγώ στα δεξα όλα. Εσύ να το βλώεις. Και όπως σας έλεγα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με τεχνολογία, είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι άλλωστε, έτσι είναι φυσιολογικό. Καλή ώρα δηλαδή. Σκάσε, θα σκάσει ο μπάτσο. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να γράψουμε μια βεβαίωση μόνοι μας. Ναι, παιδί, με το στυλό. Γράφουμε απάν-απάν το όνομα και το υπόνυμό μας, τη διεύθυνσή μας, που μένουμε δηλαδή, του λόγου για τον οποίο θα ξεπορτήσουμε, και απ' κάτω γράφουμε την ώρα, την ημερομηνία και βάζουμε την τσίφρα μας. Αμάν, θα το ξέχναγα τελείως. Οπουσδήποτε μαζί σας, ταυτότητα. Ταυτότητα κι άμα δεν έχετε διαβατήριο. Τι διαβατήριο λες, παιδάκι μου, σαν τρόπος, αφού απαγορεύονται τα ταξίδια. Εσύ και τα να τσαρπάει, δεν γλιτώνεις. Ναι, καλά. Φοβήθηκα τώρα. Πατριωτάκια, αυτά ήθελα να σας πω. Κουράγιο. Να περνάτε καλά, μην κουλώνετε, λέω. Έτσι. Μπόρα είναι, είπαμε, και θα περάσει. Ελπίζω να σας βοήθησαμε. Και θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Από μένα και τον τρελό επιστήμονα εδώ πέρα, καλή βδομαδούλα. Τρελή σε κυφαίνηση. Και εγώ σε αγαπάω, φίλε μου, και εγώ σε αγαπάω.